αυτή τη μόνη λέξη. Σε λίγο πια θα φέξει, θα έρθει κλόμη αυγή. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη, που γη στα χείλη μπλέξει και δεν τολμάει να βγει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κυλά. Μα εκεί ψηλά κοίτα ένα στροφουδηλά, μονάχο φέγκο πολλά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια, τι κάθε μου η έννοια, σε αποχή με τα ξένια, από ξανά μαλλιά. Γλυκό καράζει, αλλά δεν σε πειράζει, που γέμισε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά. Σε λίγο πια θα φέξει, θα έρθει κλόμη αυγή. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα χείλη πλέξει και δεν τολμάει να βγει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κυλά. Μα εκεί ψηλά κοίτα ένα άστρο που δειλά, μοναχό φέγκο πολλά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια, η κάθε μου η έννοια, σε αποχή με τα ξένια, άποψαν τα μάνια. Λίγο χαράζει, αλλά δεν σε πειράζει, που γέμισε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά. Παράλληλα με το ρετυρέ, ο Μάκης Δελαπόρτας κάνει ραδιόφωνο, ενώ αρχίζει την παραγωγή δίσκων με κινηματογραφική μουσική. Ο πρώτος δίσκος του κυκλοφορεί από την δισκογραφική εταιρεία Warner το 1989. Είναι το άλμπουμ «Κυρίες κύριοι, ο Γιάννης Βογιατζής», με ενορχίστρωση του Κώστα Κλάβα. Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, ο Μάκης Δελαπόρτας θα υπογράψει ως δισκογραφικός παραγωγός περίπου 300 δίσκους που εκδόθηκαν από όλες σχεδόν τις δισκογραφικές εταιρείες. Δίσκοι βινιλίου, διπλοί, κασετίνες και CD. Θα σας ενδιαφέρει όμως κάποια στιγμή για τις μουσικές που έχετε γράψει στον ελληνικό κινηματογράφο? Πάρα πολύ. Και ήταν ευτύχημα αυτό που έκανε ο Μάκης. Ήμασταν ανύποπτοι. Δεν το ξέρατε. Ξέραμε ότι γράψαμε μια μουσική για την συγκεκριμένη ταινία εκείνη την εποχή. Αυτά ο Μάκης τα μάζεψε, τα συναπολόγησε και έτσι μπόρεσε να γίνει ένα ολοκληρωμένο μουσικό έργο. 180 CD. Να πω ενδεικτικά, έχεις φέρει λίγα εδώ, τι να, Γιώργος Ζαμπέτας από τον ελληνικό κινηματογράφο, νούμερο 2, τα χρυσά κινηματογραφικά, τι να πρωτοδείξουμε. Για το δίσκο αυτό υπεύθυνος που έχει τα παλιά μου κινηματογραφικά, αλλά και όλα τα παλιά μου θεατρικά που δεν τα έχετε ακούσει ποτέ σε δίσκο, είναι υπεύθυνος ένα άτομο, το οποίο αυτό άτομο είναι ο μανιακός, έχει διασώσει όλα τα soundtracks των ελληνικών ταινιών που δεν τα έχει κανείς συνθέτει σε καμιά κινηματογραφία, τα έχει στο σπίτι του και αγωνίζεται για αυτά. Να διασώσει τον ελληνικό κινηματογράφο. Είναι ο Μάικς Δελαπόρτας που, να πούμε, ανακηρύχθηκε σαν ο καλύτερος παραγωγός του 92-93 και ο δίσκος που έκαμε ελληνικός κινηματογράφος ο τελευταίος έγινε πλατινένιος με 60.000 αντίτυπα. Μάκη, Μάκη που είσαι. Μπορεί να το έχουν πλανέψει ακρογιαλιές δεινά και σκλαβωμένοι για πάντα κρατάνε τη δόλια καρδιά. Μάκης Δελαπόρτας! Πάμε! Εδώ θέλω να πω σαν συνθέτης ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μάκη, γιατί ήταν αυτός που αναπαραίωσε τα τραγούδια μας
και δεν τα έχετε μόνο εσείς οι Κωστικομάκης, τα έχουμε και εμείς που δεν τα είχαμε γιατί βρισκόταν στις αποθήκες των εταιριών του κινηματογράφου. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ο Μάκης λοιπόν, ο Δελαπόρτας και ηθοποιός και δημοσιογράφος και συγγραφέας και βιογράφος ανθρώπων σπουδαίων. Έχω πολλούς τίτλους, είπες. Δεν μου πάνε οι τίτλοι. Απλά πώς δεν σου πάνε, δεν τους μπορώ αφού είσαι γεννημένος Δελαπόρτα. Καταγράφεις χρονικές περιόδους και εποχές που θα μπορούσε να τις αποκαλέσουμε και η εποχή της αθωότητας. Έχεις μία τρέλα. Ασχολείσαι με τον ελληνικό κινηματογράφο και τα τραγούδια του. Έτσι δεν είναι? Ένα παιδικό αποθυμένο. Αυτός ο πολυπράγμων δραστήριος άνθρωπος που λέγεται Μάκης Δελαπόρτας θα ρώτησε για άλλη μια φορά να μας εκπλήξει μετά από το αφιέρωμα στους ηθοποιούς και τον κινηματογράφο εκείνης της εποχής. Τώρα κάνει ένα αφιέρωμα με συλλεκτικές εκδόσεις CD στις κυρίες του Ελαφρού Τραγουδιού. Είμαι εδώ για να τιμήσω τον Μάκη τον Δελαπόρτα. Αυτό το άξιο παιδί, αυτός ο άνθρωπος που αγάπησε, λάτρεψε το ελληνικό θέατρο, το ελληνικό κινηματογράφο και τους ανθρώπους του, τα τραγούδια τους, δούλεψε γι' αυτά. Κινηματογραφικά τραγούδια γίνονταν της μόδας και ο Μάκης συνεχίζει ακόμα και σήμερα με αυτό το μουσικό είδος που είναι στην κυριολεξία τελείωτο. Σκεφτείτε μόνο το μουσικό πλούτο που υπάρχει στις 2.500 περίπου ελληνικές ταινίες που έχουν γυριστεί και που το μεγαλύτερο μέρος του ποτέ δεν έχει εκδοθεί. Το 1993 από τη δισκογραφική εταιρεία BMG κυκλοφορεί ο δίσκος «Η Αλέξια ερμηνεύει τα κλασικά» σε παραγωγή του Μάκη Δελαπόρτα. Το άλμπουμ είναι διπλό και περιέχει 22 τραγούδια με τη μοναδική φωνή της Αλέξιας, τραγούδια μεγάλων δημιουργών από το θέατρο, τον κινηματογράφο και τη δισκογραφία. Με ορχήστρα συμφωνικής, ηχογραφημένη στη Βουλγαρία και με ενορχιστρωτή τον σπουδαίο Κώστα Καπνίση, ο δίσκος περιέχει και ντουέτα της νεαρής Αλέξιας με τη Ζωή Κουρούκλη, τον Βλάση Μπονάτσο και τη Ρένα Βλαχοπούλου. Δεν ξαναείδα πουθενά, πουθενά, πουθενά.
μια φλογερά, 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 σαν κόκκινα γερανιά, που σε φιλάνε μια φορά, μια φορά, μια φορά, κι αγγίζεις τα ουρανιά. Διπλός γλυκός καημός, αγάπη μου, που η μοίρα μου έχει στείλει, αγάλανα τα μάτια σου, τα δυο γλυκά σου χείλη. Και πως τη ζωή μου μόνη έννοια, αλλά μην το δείτε πουθενά. Δυο γλυκά φυλάκια, μελωδένια, δυο γλυκά ματάκια γαλανά. Ξέρω δυο χίλια φλογερά, 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 σαν κόκκινα γεράνια, που σε φιλάνε μια φορά, μια φορά, μια φορά, κι αγγίζεις τα ουράνια. Διπλός γλυκός καημός, αγάπη μου, που η μοίρα μου έχει στείλει, Στις 22 Ιανουαρίου του 1996, φιλανθρωπικός όμιλος της Γλυφάδας διοργανώνει μια τιμητική βραδιά για τους 100 δίσκους του Μάκη Δελαπόρτα. Η βραδιά ξεκίνησε με κάποιες τιμητικές βιογραφικές αναφορές για τον Μάκη και μετά το μικρόφωνο πήραν για να μιλήσουν οι πιο δικοί του άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί όλοι εκεί για να καταθέσουν δημόσια όλα όσα αισθάνονται για αυτόν. Ανάμεσά τους η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Ρένα Βλαχοπούλου. Που έχει κάνει το ελληνικό κινηματογράφο και το θεάτρο κυρίως, αλλά για τη μεγάλη του προσφορά στον πολιτισμό. Ναι, ο Μάκης Δελαπόρτας με τη δουλειά του και τη δισκογραφική του δουλειά προσφέρει πάρα πολλά στον πολιτισμό. Αυτά τα τραγούδια των σπουδαίων, των μεγάλων δημιουργών θα μείνουν για πάντα. Θα μείνουμε κι εμείς που αγαπήσατε, ελπίζω να μας αγαπήσατε. Δεν είναι έτσι. Είμαι συγκινημένη ειλικρινά, γιατί η πρώτη από όλους εδώ, τα ακούσατε, που αντίκρισα το Μάκη Δελαπόρτα, ήμουν εγώ, σε μια ακρόαση, οντισιόν, όπως τη λένε. Ήρθε λοιπόν ο Μάκης, ένα δειλό παιδί, για να πάρει μέρος στο musical καμπαρέ. Είχε όλα τα προσόντα, αλλά είχε και κάτι άλλο που διέκρινε να πω στη ματιά του. Το διάλογο μέσα του. Είχε μια φλόγα στο μάτι του και με ρώτησε, κυρία Βιουκλάκη, υπάρχει καμιά συνταγή για την επιτυχία? Καμία, μπορεί να ξέρει τι ζητάει, είναι αληθινός, είναι αξιαγάπητος, είναι σπουδαίος. Και την εννοώ αυτή τη λέξη. Τον ευχαριστούμε και τον χειροκροτούμε. Μπράβο, Μάκη. Απόψε νιώθω μια συγκίνηση, γιατί όλα τα παιδιά είναι κοντά μας. Και οι παλιοί και οι καινούργοι. Νοσταλγείς εκείνη την εποχή?
Κοίτα να δεις, όλες οι εποχές που περάσανε για μένα, εντάξει, περάσανε. Δεν μπορεί να είμαστε πάντα νέοι και όμορφοι. Δόξα τω Θεώ να βγουν κι άλλα παιδιά. Εμείς τώρα ίσως τελειώσαμε. Όταν ακούς να τραγουδάνε τα τραγούδια σου νέοι άνθρωποι, πώς είστε? Υπερηφανεύομαι. Δεν έχω αυτό το κέφι που είχα μια φορά. Είναι ο χρόνος. Δεν σε πιστεύω. Δεν με πιστεύει. Το 1998 ο Μάκης Δελαπόρτας κυκλοφορεί το πρώτο βιβλίο του με τίτλο «Αλίκη, Λεύκομα». Ένας πλήρης κατάλογος των δημοσιευμάτων της εθνικής μας στάρ. Μεγαλοπρεπή και πολυτελής έκδοση, καλοτυπωμένη με άψογο καλλιτεχνικό στήσιμο. Το Λεύκομα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Περιοδικός Τύπος και δημιουργεί προβλήματα ανάμεσα στο Μάκη και τον προσωπικό φωτογράφο της Αλίκης Κλισθένη. Η υπόθεση φτάνει στα δικαστήρια, διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία του βιβλίου, αλλά λίγο αργότερα από μια λάθος κίνηση του Κλισθένη, η υπόθεση έληξε υπέρ του Μάκη και το Μάιο του 2000 το βιβλίο παρουσιάστηκε πλέον πανηγυρικά μπροστά σε όλα τα τηλεοπτικά μέσα, σε συγγενείς, φίλους και τους πιο ένθερμους θαυμαστές της Αλίκης. Ήταν κάτι που άξιζε στην Αλίκη, έτσι έπρεπε να γίνει, και όταν έφυγε εκείνη και έπεσε το βάρος πάνω στους ώμους μου, αποφάσισα ότι αν δεν θα γίνει έτσι, δεν θα έβγαινε ποτέ αυτό το Λεύκομα. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να συγκινηθώ απόψε, γιατί αισθάνομαι ότι η Αλίκη είναι κοντά μας. Είμαι πολύ συγκινημένη, αλλά είμαι ευχαριστημένη που βγήκε αυτό το άλμπουμ με τα 1500 εξώφυλλα. Βόησε πάρα πολύ και εγώ, γιατί εγώ τα είχα συγκεντρώσει όλα τα εξώφυλλα και τα έδωσα στο Μάκη. Και έτσι χαίρομαι που βγήκε αυτό το βιβλίο. Ξεχωρίζετε κάποια φωτογραφία της που αγαπάτε ιδιαίτερα? Όλες οι φωτογραφίες αγαπούσα το παιδί μου. Όλες. Η μια ήταν καλύτερη από την άλλη. Μάμα, άδικα με περιμένεις και μαντάτα μη μου στέλνεις με φιλιά και συμβουλές. Εγώ νιώθω ότι είναι εδώ απόψε. Εσείς πώς αισθάνεστε? Αισθάνεστε κάπως έτσι, ότι είναι κοντά μας? Εγώ τη βλέπω στον ύπνο μου και νομίζω ότι είναι κοντά μου. Κάθε δύο-τρεις μέρες τη βλέπω. Και μου λέει ότι είναι πολύ καλά εκεί που είναι. Είναι μες στο φως, μες στα λουλούδια. Καθ' όλη αυτή την πορεία μπορεί να έχω ξεχάσει να ζήσω. Να ζήσω με την έννοια την ουσιαστική. Να ζήσω απλά, μικρές χαρές και ανθρώπινες λύπες. Όλα σε μένα είναι συγκλονιστικά, συνταραχτικά, μεγάλα, εκοφαντικά, τόσο που δεν μπορώ πολλές φορές να τα αντέξω. Έλα να σου δείξω τις 30 φυλές, τα πράσινα, κόκκινα, τα σπίτια της αυλές. Πόσο σ' αγαπώ, πουλάκι του δρόμου, έλα να σου πω πόσο σ' αγαπώ. Που ένιωσα τότε που αντίκρισα το αγόρι μου, το μοναδικό αγόρι που μου χάρισε η ζωή, το γιο μου. Σε αυτόν ήταν αφιερωμένο το τραγούδι και όλα τα τρυφερά λόγια του κόσμου τα έχω φυλάξει για εκείνον από τότε που γεννήθηκε και του τα χαρίζω για πάντα. Και αντίσω σέλα με διαμαντό πέτρες ορό. Εκεί ήταν η πρώτη
Εκείνη ήταν η αλόβητη. Εκείνη ήταν στην κορυφή. Έπρεπε λοιπόν να δείχνει πως δεν πονάει. Έπρεπε όλους τους φίλους της, τους δικούς, να τους προστατεύει με έναν τρόπο μοναδικό. Είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω από την Αλίκη αυτό το συγκεκριμένο. Το να προστατεύει τους φίλους της, να έχει μια αγκαλιά τεράστια για όλους. Εκείνη όταν πόναγε, πιστεύω πως δεν μπορούσε κανείς να της απαλύνει τον πόνο έτσι όπως εκείνη θα ήθελε τουλάχιστον. Γιατί, είπαμε, ήταν εκεί πάνω και όλοι οι άλλοι ήταν λίγο πιο κάτω από αυτήν. Εκεί πάνω στην κορυφή υπάρχει μοναξιά λοιπόν. Υπήρξε πάρα πολλές στιγμές η Αλίκη μόνη της. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά μετά από την συνέντευξη αυτή που φέγαμε το αυτοκίνητο για να πάμε για το σπίτι, για να πάω σπίτι, στη Σιχώρου, κάτσαμε κάτω περίπου 2 ώρες κάτω από το σπίτι της και ακούγαμε τα τραγούδια που εκείνο το βράδυ τα είχαμε βάλει στη ραδιοφωνική εκπομπή και απορούσα και της λέω, Αλίκη, καλά, τα τραγούδια σου δεν τα έχεις ακούσει, ξέρω εγώ. Μου λέει, όχι, δεν τα έχω χορτάσει. Πότε μπορώ να σταθώ, να ακούσω, να χορτάσω, να δω τις ταινίες μου, να ακούσω τα τραγούδια μου. Και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό, ότι δεν ρουφούσε την επιτυχία έτσι όπως τη ρουφάνε κάποιοι άλλοι άνθρωποι και στέκονται σε αυτή. Ήταν συνέχεια σε ένα μαραθώνιο. Σε ανησυχία, ναι, για το επόμενο βήμα. Θα σταθώ ακόμη και σε ένα ακόμη σημείο, mm-hmm, από αυτή τη ραδιοφωνική συνέντευξη που ηχητικά ντοκουμέντα ακούσαμε και θα ακούσουμε και στο δεύτερο μέρος, mm-hmm, του αφιερώματος, όπου λέει όλο αυτός ο θόρυβος για αυτήν ήταν κοφαντικός. Mm-hmm. Μήπως ήταν έτσι ένας εσωτερικός, μια εσωτερική μοναξιά, ότι ίσως θα προτιμούσε και την ησυχία. Πάρα πολλές φορές την προτιμούσε και εκεί νομίζω την έβρισκε μόνο στο θεολόγο την ησυχία αυτή που έλεγε. Κατά τα άλλα όμως ήξερε πως ανήκει στον κόσμο, τον αγαπούσε τον κόσμο. Ήξερε πως ανήκει κάθε της κίνηση ακόμα και κάθε τι που θα έκανε, ότι ήταν για τον κόσμο. Έπρεπε να είναι έτσι, ήταν γεννημένη έτσι η Αλίκη. Μου ανέφερε στο διαμέρισμα όπου, mm-hmm, μένει και εσύ ήταν με το αυτοκίνητο από, mm-hmm, κάτω. Θέλω να μου πεις ποιο θεωρούσε περισσότερο σπίτι της. Το διαμέρισμα αυτό, το συγκεκριμένο, το εξοχικό. Νομίζω το εξοχικό. Στο θεολόγο. Το εξοχικό. Και όταν ήταν στο νοσοκομείο, είπε στο γιατρό, γιατρέ, θέλω έστω και για 2 μέρες, για 1 μέρα, να πάω να ζήσω ένα ηλιοβασίλεμα στον θεολόγο. Είχε φτιάξει, μόλις είχε τελειώσει το σπίτι της. Το σπίτι είχε κάνει μια σοφίτα και ήθελε από εκεί να ταινίζει τη θάλασσα. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Η ζωή της περνάει μέσα από πρωτοσέλιδα, άρα έπρεπε να υπάρχουν όλα τα πρωτοσέλιδα. Έχω εξαιρέσει πολύ λίγα που δεν έχουν μπει μέσα εκεί και αυτά τα τελευταίων χρόνων, κάτι περιοδικά που, με κάτι τίτλους που ούτε και η ίδια τους ήθελε, ή μάλλον δεν τους ήθελε, δεν ανταποκρίνονταν σε αλήθειες ή ξέρεις τώρα, mm-hmm, του κίτρινου τύπου κάποια περιοδικά. Μόνο αυτά δεν υπάρχουν, κάποια. Τα περισσότερα είναι μέσα όμως, γύρω στα 1000 εξώφυλλα, όλες οι κινηματογραφικές αφίσες και οι θεατρικές, καρποστάλ από όλο τον κόσμο, η Αλίκη είχε γίνει πάστα, είχε γίνει κούκλα, είχε γίνει πόμα σε αναψυκτικό, είχε γίνει τηλεκάρτα, είχε γίνει μερολόγιο, τι να πρωτοθυμηθώ. Όλα πάντως είναι εδώ μέσα, όλα. Να σε ρωτήσω γιατί κάποιοι δεν ήθελαν να εκδοθεί αυτό το λεύκωμα. Κοίτα, δεν θα ήθελα να μιλήσω γι' αυτό συγκεκριμένα, γιατί θα μιλήσω για μικροψυχίες, θα μιλήσω για ανθρώπους με προσωπικά πάθη. Όπως έλεγε και η ίδια, η Ελλάδα είναι τόσο μικρή χώρα, αλλά ο φθόνος τόσο μεγάλος που δεν τον χωράει. Ήταν μια δική της ατάκα και τη θυμάμαι για πάντα. Έτσι λοιπόν, μέσα από πράγματα που μπορείς να κάνεις και να έχεις επιτυχία ή να τα κάνεις καλά, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα προσπαθήσουν από ζήλια και μόνο να σε εμποδίσουν. Είχα δώσει όμως μια υπόσχεση στην Αλίκη και το ήξεραν πολλοί κόσμος, ότι αυτό το λεύκομα θα το ολοκληρώσω και θα το βγάλω. Και όταν έχω δίπλα μου και την οικογένεια που το ήθελε, ο Γιάννης, η μητέρα, τα αδέρφια. Δεν υπήρχε υστεροβουλία από μέρος σου. Υπήρχε μόνο αγάπη. Μόνο. Και φαίνεται και αυτό. Και υποχρέωση στην εκπλήρωση ενός ονείρου κοινού. Αυτό έβλεπα μόνο μπροστά μου. Τίποτα άλλο.
Το Λεύκομα της Αλίκης ήταν η αρχή για το Μάκη. Θα ακολουθήσουν ανάλογες εκδόσεις για τους Ρένα Βλαχοπούλου, Τζένι Καρέζη, Ζωζό Σαπουντζάκη, Ντίνο Ηλιόπουλο, Νίκο Φόσκολο, Άννα Καλουτά και τόσους άλλους. Τα βιβλία του Μάκη είχαν πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό, ήταν άψογες εκτυπώσεις σε ακριβό χαρτί και τέλος πάντων ήταν εκδόσεις λαμπερές, ακριβές και προσεγμένες. Παράλληλα με τα βιβλία, ο Μάκης Δελαπόρτας δεν ξεχνά την ιδιότητά του ως ηθοποιός. Επιστρέφει στο σανίδι ως δημιουργός θρυλικών παραστάσεων όπως το «Από την πλάκα στον Γκάζι», «Ντι Βαρένα», «Καλησπέρα κυρία Λίντα», «Γλυκιά ζωή», «Θα μείνουμε πάντα παιδιά», «Σαν παλιό σινεμά», «Επτά τραγούδια θα σου πω» και φυσικά «Οι μέρες ραδιοφώνου». Η τελευταία αυτή παράσταση χαλάει κόσμο στο μπάτμιντον και μεταφέρεται και στη συμπρωτεύουσα. Φέρει θάλασσα πουλιά κι άστρα χρύσα τα γέρια, να σου χαϊδεύουν τα μαλλιά, να σου φύγει το χέρι. Χάρτινο το φεγγαράκι, ψεύτικη ακρογιαλιά. Αν με πίστευες λιγάκι, θα ήταν όλα αλήθεια. Δίχως τη δική σου αγάπη, Σήμερα ο Μάκης Δελαπόρτα ζει στην Αθήνα κάνοντας σχέδια για το μέλλον. Ετοιμάζει το επόμενο βήμα του στη δισκογραφία, προσπαθώντας να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το μουσικό υλικό του ελληνικού κινηματογράφου.